το δεξί και το αριστερό είναι ένα δίλημα, το δεξί ή το αριστερό μάλλον, είναι ένα δίλημα που έχει μεγάλη και σημαντική θέση στις κοινωνίες μας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Το δεξί χέρι είναι το αρσενικό χέρι, το χέρι του αγοριού. Το αριστερό χέρι είναι το χέρι του κοριτσιού, είναι το γυναικείο χέρι. Γιατί όμως αυτό? Γιατί με το δεξί χέρι έπιανε ο πολεμιστής το σπαθί. Με το δεξί χέρι έπιανε το φτιάρι ή το ξύλο. Παλιότερα για να σκάψει, για να φτιάξει τη γη. Με το δεξί χέρι το κάνανε. Μετά το σπαθί. Και τότε δεν νομίζω να υπήρχε θέμα με ποιο χέρι θα κρατήσει το σπαθί ο υπότης. Δεν ξέρω κι εγώ. Ή τη χατζάρα. Το δεξί φυσικά. Και γι' αυτό και ενσωματώθηκε και στη θρησκεία μας. Εκ δεξιών του Θεού και εξ ευωνίμων. Με το δεξί θα μπεις, με το δεξί χέρι κάνεις το σταυρό σου, με το δεξί χέρι, με το δεξί. Έλα, εσύ είσαι άντρας, παλικάρι, πώς έπιανες το σπαθί σε παλιότερες εποχές. Οπότε μόλις το αγοράκι πήγαινε να πιάσει το μολύβι με το αριστερό, αμέσως θορυβούνταν όλοι στην οικογένεια. Βλέπανε ότι οι ορμόνες του, οι αρσενικές ορμόνες, μπορεί να μην ήταν και τόσο έντονες. Να είχε και κάποιο μικρό ποσοστό θηλυκών ορμονών. Οπότε η οικογένεια θορυβούνταν. Και έτσι άρχιζε το πιπίλισμα. Α, αυτό είναι το χέρι του σατανά. Του το δένανε πολλές φορές το αριστερό για να πιάσει με το δεξί. Μπορεί να το χτυπούσανε. Μπορεί να τον πήγαιναν στον παπά της ενορίας για να τον ουθετήσει. Βέβαια πάντα ποιος θα τον πήγαινε, η γιαγιά. Και θα ήταν μπροστά σε όλη την ουθεσία. Δεν θα αφήνανε το μικρό αγοράκι με έναν ενήλικο μόνο του σε κάποιο μέρος. Δεν ήταν χαζές οι γριές στις παλιότερες εποχές. Ξέρανε τι κάνανε. Πέρασε λοιπόν και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, γιατί από το σπαθί για να γράψεις με μολύβι είναι μια μεγάλη διαφοροποίηση και εξειδίκευση. Είναι πολύ πιο λεπτή λειτουργία το γράψιμο από ότι το σπαθί, που είναι χοντροκομμένες κινήσεις. Άρα εκεί, με ποιο χέρι θα πιάσει το μολύβι, άρχισε να φαίνεται περισσότερο το ζήτημα των αρσενικών ή των θηλυκών ορμονών. Όσο πιο εξειδικευμένη είναι η λειτουργία, τόσο πιο εμφανή γίνονται τα σημάδια κάποιες διαφοροποίησης. Οπότε με την καταπίεση, με το ξύλο, με το λέγε από κάποιον μεγαλύτερο, τον παππού ίσως, τον παπά,
Κάποιος μεγαλύτερος όμως θα έκανε το θέμα, θα έκανε το μεγάλο ψυχικό να γυρίσει το αγόρι, να το κάνει, να πιάσει το μολύβι με το δεξί. Τα κορίτσια δεν χρειάστηκε να μάθουν να γράφουν και ίσως και να μην υπήρχε και ποτέ, να μην υπήρξε και ποτέ λόγος να μάθουν να γράφουν τα κορίτσια. Τα κορίτσια δεν χρειάζεται να πιάσουν σπαθί, δεν χρειάζεται να πιάσουν το φτιάρι, την τσάπα, να ξεβοτανίσουν, να κάνουν βαριές δουλειές. Τα κορίτσια είναι άλλου είδους κατάσταση. Τα κορίτσια δεν χρειάζεται να έχουν την εξουσία. Είναι πολύ πιο λεπτός ο ρόλος τους από ότι ο μπρουτάλ ρόλος των αγοριών του άντρα. Οπότε τα κορίτσια έχουν το αριστερό χέρι ως δυνατό τους χέρι. Υπήρξαν για πολλές περιπτώσεις αγοριών που παρατηρήσω ότι σε μια οικογένεια με 3 παιδιά, 2 αγόρια και 1 κορίτσι, τα 2 αγόρια και τα 2 αγόρια ξεκινάνε να γράφουν με το αριστερό χέρι. Σε παλιότερες εποχές μιλάμε τώρα. Και τα 2 αγόρια. Καλά η μάνα, πανικό, εντάξει, δεν το συζητάμε, στο πνευματικό της. Τι θα γίνει, τι κατάσταση είναι αυτή. Οπότε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να μην τα απολυλογούμε, κατάφεραν να κάνουν και τα 2 αγόρια να γράψουν με το δεξί. Κάναν πολύ ωραία γράμματα, ίσως, σπούδασαν. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η καταπίεση από τη γυναίκα, η άσκηση εξουσίας από τη γυναίκα πάνω τους, από τόσο μικρή ηλικία, ίσως και να τους δημιούργησε κάποιο σύνδρομο, γιατί τα μεγαλύτερα σύνδρομα δημιουργούνται από αυτόν τον λόγο στα αγόρια. Όταν βλέπουν ότι η μητέρα έχει την εξουσία στο σπίτι, όταν βλέπουν ότι η μητέρα τα καταπιέζει τόσο πολύ για να κάνουν κάτι σωματικό, όπως είναι να χρησιμοποιήσουν το δεξί χέρι και όχι το αριστερό, η τόση καταπίεση τους μπορεί να τους οδηγήσει στο σαδισμό, στο να κακομεταχειρίζονται στην μεγαλύτερη ζωή τους είτε τη γυναίκα τους, είτε τα παιδιά τους. Να φτάσουμε σε πολύ ξύλο προς τη γυναίκα τους, προς τα κορίτσια που γεννάνε, να φτάσουμε σε καταστάσεις να βάζουν χέρι στα παιδάκια που γεννάνε, στα αγοράκια, κυρίως στο μικρότερο αγοράκι αν γεννήσουν πάνω από ένα. Μπορεί να φτάσουμε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, οι οποίες όπως βλέπουμε όμως, όσο προχωράει η πορεία της κοινωνίας μας, αυτά χειροτερεύουν τα φαινόμενα. Γιατί κάποια μητέρα, κάποια γυναίκα, η δασκάλα μετά, αργότερα, τα καταπίεσε, άσκησε εξουσία επάνω τους και είδαν ότι η γυναίκα δεν είναι η μανούλα μου από την οποία τρώω το βυζί, επιζώ μέσω αυτής και αργότερα είναι η δημιουργός μου. Όχι, είναι η εξουσία. Μπερδεύτηκαν και γίνανε παρεκτροπές μεγάλες στη ζωή τους.